με τις τιμές του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας να έχουν εκτοξευθεί στα ύψη, όλο και περισσότερα είναι τα νοικοκυριά στην χώρα μας αλλά και στην περιοχή μας που στρέφονται στα καυσόξυλα ως εναλλακτική πηγή θέρμανσης αυτό το χειμώνα. Όμως η αύξηση της ζήτησης και οι περικοπές της προσφοράς ανεβάζουν τις τιμές και προκαλούν ελλείψεις, απειλώντας να αφήσουν τους πιο ευάλωτους, οι οποίοι συχνά εξαρτώνται από την καύση των ξύλων και κινδυνεύουν να μείνουν εκτεθειμένοι τον χειμώνα που έρχεται. Αυτό το χρονικό διάστημα στις εταιρείες εμπορίας καυσόξυλων η μία παραγγελία διαδέχεται την άλλη. Ωστόσο, οι ελλείψεις ξύλων είναι αυτές που δημιουργούν προβληματισμό στους επαγγελματίες του χώρου και αυτό γιατί, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των καταναλωτών. Αυτό τόνιζε μιλώντας στο Ήπειρο στη Βιέννα ο έμπορος καυσόξυλων Γιάννης Δασταμάνης, μεταφέροντας την αγωνία που υπάρχει στον κλάδο. Όσο για τις τιμές, αυτές παρουσιάζουν μία μικρή αύξηση σε σχέση με την περσινή χρονιά, με τους καταναλωτές ωστόσο να εκτιμούν ότι θα είναι πιο οικονομική λύση σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή εκκίνησης του οποίου αναμένεται να είναι αρκετά υψηλά. Το πρόβλημα φέτος διωγγώθηκε ακόμη περισσότερο λόγω της ενεργειακής κρίσης και η ζήτηση έχει αυξηθεί τεράστια από τις προηγούμενες χρονιές. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε αυτή τη ζήτηση, την αυξημένη ζήτηση που υπάρχει. Είναι τεράστιο το πρόβλημα γιατί η Βουλγαρία πλέον δεν στέλνει, δεν αφήνει να φεύγουν ξύλα έξω για τα άλλα κράτη που ερχόταν. Τα τηλέφωνα χτυπάνε συνεχώς για παραγγελίες. Εμείς δεν μπορούμε να κρατήσουμε παραγγελίες μετά το... Δηλαδή εμείς τους λέμε μετά τις 10 Οκτώβρη να μπορέσουμε. Mm-hmm. Δεν μπορούμε νωρίτερα δηλαδή γιατί... Δεν μπορούμε να τις καλύψουμε και σε ξύλα, σε ποσότητες και από εδώ και πέρα πλέον και η ξηρότητα θα είναι πολύ πιο χαμηλότερη από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί όσο να έρθουν τα ξύλα πρέπει να κοπούν να φύγουν στην κατανάλωση. Γι' αυτό και οι καταναλωτές πρέπει να φροντίζουν πιο έγκαιρα στις επόμενες χρονιές να προμηθεύονται τα καυσόξυλα. Οι τιμές πού κυμαίνονται κύριε Δασταμάνη? Οι τιμές έχουν μια μικρή αύξηση, δεν γινόταν διαφορετικά. Δηλαδή κυμαίνονται στα 110 ευρώ το κυβικό στο πουρνάρι, πουρνάρι ελιά οξιά και στα 90 ευρώ το κυβικό δρύς οξιά. Δηλαδή αν το μετατρέψουμε σε τόνο πάει σε διπλάσια, 220 περίπου το πουρνάρι και 170-180 δρύς οξιά. Ο κόσμος έχει, από ό,τι βλέπουμε, πρέπει να έχει πανικοβληθεί να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο γιατί... Ζητάνε μεγάλες παραγγελίες που δεν μπορούμε και εμείς να τις καλύψουμε. Αυτό δεν γινόταν τις προηγούμενες χρονιές. Έχει φοβηθεί ο κόσμος, δεν ξέρω τι περιμένει. Είναι και πρόβλημα, δεν θα μπορέσουμε να τις καλύψουμε. Ο κόσμος προτείνει και το ξύλο τώρα. Είναι πιο φτηνό, είναι πιο οικονομικό από το πετρέλαιο. Εντάξει. Ο κόσμος παραγγέλνει μεγάλες ποσότητες. Εντάξει. Όποιος έχει παραγγέλνει, ποιος δεν έχει, τα λιγότερα ποσότητα για τα ξύλα. Μάλιστα. Υπάρχει, δηλαδή μπορείτε να καλύψετε τον κόσμο, υπάρχουν ξύλα για να καλύψετε τις ανάγκες? Αυτό είναι λίγο δύσκολο, γιατί δεν υπάρχουν τόσο ξύλα που θέλουν όλος ο κόσμος. Από την πλευρά του, ο κύριος Δασταμάνης, έχοντας μία μακρά εμπειρία σε ό,τι αφορά τους δασικούς συνεταιρισμούς, επεσήμανε δύο ακόμη προβλήματα. Από την μία, την έλλειψη διαχειριστικών μελετών από τους δήμους για τα δάση. Κάτι που δυσκολεύει στο να υπάρχουν οι διαθέσιμες ποσότητες ξυλίας για τις ανάγκες των κατοίκων των περιοχών αυτών και από την άλλη αναφέρθηκε και στην έλλειψη εργατικών χεριών. Να επισημάνω και ένα άλλο πρόβλημα που το επισήμανα και με την προηγούμενη ιδιότητα όταν ήμουν πρόεδρος της Ένωσης. Η έλλειψη διαχειριστικών μελετών στα δημοτικά δάση και στα δημόσια δάση. Ο μόνος δήμος που κινείται λίγο με τις μελέτες είναι ο Δήμος Πογονίου. Η ΑΔΔΗΜ βλέπω μια στασιμότητα, ας πούμε. Και το δημόσιο, τα δασαρχεία, έχουμε έρθει πολύ πίσω στις διαχειριστικές μελέτες. Δεν υπάρχουν διαχειριστικές μελέτες, θα μπορούσαν να έρθουν. Ένα άλλο πρόβλημα τεράστιο είναι η έλλειψη εργατικών χεριών στον πρωτογενή τομέα. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι από τις Βαλκάνιες χώρες, Αλβανία κλπ. Εδώ πέρα που ερχόταν εργάτες στον πρωτογενή τομέα, και όχι μόνο στο τομέα το δικό μας, και στην κτηνοτροφία ακόμα γιατί λόγω της δουλειάς. Δουλεύουμε με πολλά χωριά και το βλέπουμε, το ζούμε έντονα το πρόβλημα. Οι εργάτες πλέον που ασχολούνται στο πρωτογενή τομέα έχουν φύγει από Γερμανία, Αγγλία, Ιταλία. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Με ό,τι μιλάμε, όποιος πάει εκεί με τουριστική βίζα, τρίμηνη βίζα, μαθαίνουν ότι τους δίνουν και βρουν εργοδότη, του δίνουν χαρτιά όχι μόνο για αυτόν και για την οικογένειά του ακόμα. Εδώ έχουμε έλλειψη εργατικών χεριών, μείναν φρούτα αμάζευτα από ό,τι μάθαμε και πολλά.
πρέπει κάποια στιγμή οι βουλευτές να ασχοληθούν και με αυτό το θέμα, να νομοθετήσουν τέλος πάντων. Είναι σοβαρό το πρόβλημα. Θα πρέπει οι βουλευτές να φέρουν μια γύρα στα χωριά, να δουν τι συμβαίνει εδώ πέρα. Έχουν ερημώσει παντού. Πουληθήκαν τόσα κοπάδια εδώ γύρω στην περιοχή. Και σε εμάς υπάρχει έλλειψη εργατικών χεριών και στη δικιά μας τη δουλειά. Αυτό με πήραν και άλλοι συνάδελφοι που, από μάντρες άλλες και αυτό μου λένε τι γίνεται με τα εργατικά χέρια. Μάλιστα όταν μιλάω με κάποιον πολιτικό το θέτω αυτό το θέμα με βουλευτές εδώ και τους λέω ας νομοθετηθεί και εδώ κάτι στην Ελλάδα. Δεν θέλουμε να απασχολήσουμε κάποιον παράνομο αλλά από τη στιγμή που έρχεται εδώ, είναι εδώ στη χώρα, έστω και με βίζα, να έχει το δικαίωμα να τον δηλώσει στο ΕΦΚΑ, να τον ασφαλίσει και να βγάλει τα έγγραφά του. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το πράγμα. Να νομοθετήσουν όπως οι άλλες χώρες. Μαθαίνω ότι η Γερμανία το πλέον δεν τους απελάσει αυτούς που πηγαίνουν με βίζα. Τους βγάζει χαρτιά. Ας βρουν τον τρόπο και εδώ. Να τους δηλώσει ο κάθε εργοδότης που θα τους πάρει, να τον ασφαλίσει, να έχει την ασφαλειά του και να μπορεί να δουλέψει.